Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σχεδόν απίθανο να αποφασιστεί η επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα λόγω της πλημελούς πρόοδου από το Euro Working Group σήμερα στις Βρυξέλλες. Υπό αυτό το πρίσμα, το χρονικό διάστημα έως στις 20 Φεβρουαρίου που απομένει είναι εξαιρετικά μικρό για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Πλέον έχει ξεκαθαριστεί στην ελληνική πλευρά πως για να υπάρξει οποιαδήποτε πρόοδος πρέπει η Ελλάδα να δεχθεί την προκαταβολική θέσπιση μέτρων για μετά το 2018 ανεξαρτήτως των αποφάσεων για την ελάφρυνση του χρέους. Με τα χρονικά όρια να στενεύουν, ασκούνται πιέσεις προς την Ελλάδα για περισσότερα μέτρα από αυτά που είχε αρχικώς συμφωνήσει για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, επισημαίνει σε έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης Moody's. Αναφορικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί για την Ελλάδα η κόντρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ελληνικό πρόγραμμα. Ο οίκος προβλέπει ότι τα προκαταβολικά μέτρα θα εφαρμοστούν εν τέλει από την ελληνική κυβέρνηση, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών αυξάνεται δεδομένου του μεγάλου πολιτικού κόστους που θα δεχθεί και της ισχνής πλειοψηφίας της στη Βουλή. Μπορεί τα είδη πολυτελείας να έχασαν τη λάμψη τους το 2016, αλλά φαίνεται πως αυτό ήταν μόνο περιστασιακό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του κορυφαίου οίκου μόδας Hermès, οι Ασιάτες καταναλωτές επέστρεψαν. Οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι αγοράζουν μανιωδώς πολυτελή προϊόντα, παπούτσια, τσάντες, ρούχα και μεταξωτά αξεσουάρ, τονώνοντας τις αλυσίδες πολυτελών προϊόντων. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνεται στις 602,26 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,43%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.